Γεια χαρά, Νίκος από Οικονομία. Ένα άλλο οικονομικό και αυτό κανάλι, λίγο μικρότερο από αυτό εδώ και λίγο πιο πικάντικο από αυτό εδώ. Link για το Οικονομία θα βρεις από κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Όπως επίσης από κάτω στην περιγραφή θα βρεις link για το προσωπικό μου Instagram. Επίσης από κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βρεις link για την χορηγό μας, τη Freedom 24, η οποία σου προσφέρει μια μετοχή έως και 600 δολάρια μόνο και μόνο με την εγγραφή σου. Αλλά πρέπει να είσαι άνω των 25 ετών. Επιπλέον, έχεις και ένα μήνα δωρεάν συναλλαγών. Και μην ξεχάσεις, όπως κάθε επεισόδιο, πριν ακόμα αρχίσουμε να μιλάμε για τη μετοχή μας για σήμερα, για την εταιρεία μας, τι θέλω από εσάς, ένα like. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Nick Peek, σε ένα διαφορετικό στούντιο, με λίγο διαφορετικό λοιπόν εσάνς, αλλά η ίδια ουσία. Η PayPal είναι η μεγαλύτερη ψηφιακή πλατφόρμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων. Η ταχαίως αναπτυσσόμενη εταιρεία παραμένει μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο χρηματιστήριο σήμερα. Το μεγάλο ερώτημα είναι, αξίζει κάποιος να επενδύσει στην PayPal στην τρέχουσα τιμή? Το PayPal διαθέτει ένα σταθερό, ιστορικό αύξηση κερδών και πωλήσεων που εκτείνεται έως το μακρινό 2010. Η εξέλιξη των ψηφιακών πληρωμών αυτή τη στιγμή είναι μια τάση που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Είναι κάτι που προς τα εκεί οδεύει ολόκληρη η οικονομία του πλανήτη. Είναι κάτι που, αν δώσουμε την απαραίτητη σημασία, θα πληρωθούμε γι' αυτό. Η PayPal έχει ένα μεγάλο εχθρό. Έχει ένα μεγάλο εχθρό κυρίως στον τομέα των κρύπτος. Εκεί αυτή τη στιγμή έχει βρει έναν εισάξιο ανταγωνιστή που ακούει το όνομα Square. Από τέλη Νοεμβρίου η εταιρεία δίνει στους πελάτες της ακόμα και την επιλογή να κάνουν αγοροπολισίες μέσω Bitcoin. Έχει αναδειχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους λύσεων διαδικτυακών πληρωμών. Εγχώριες και διεθνείς διευκολύνσεις πληρωμής από άτομο σε άτομο με τη βοήθεια των προϊόντων της PayPal Zoom ή Xoom ή Zoom ή όπως αυτό λέγεται. Η Home. Με τη βοήθεια λοιπόν αυτών των ισχυρών προϊόντων που έχει στη διάθεσή της η PayPal, αυτή τη στιγμή συνεχίζει να έχει μια σταθερή έλξη στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρονικών πληρωμών. Επιτρέπει στους πελάτες της να στέλνουν αλλά και να λαμβάνουν πληρωμές σε περισσότερες από 200 αγορές παγκοσμίως, έχοντας συνδέσεις με παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε παγκόσμια κλίμακα. Υποστηρίζει περισσότερα από 100 νομίσματα του πλανήτη μας. Ακόμα, να πούμε ότι η εταιρεία με έδρα το San Jose στην Αμερική κερδίζει από στρατηγικές εξαγορές άλλων μικρότερων συνήθως εταιρεών όπως η Hyperwallet, Braintree και iZettle, που την βοηθάνε να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πληρωμής στους πελάτες της. Η χρήση μετρητών αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μειώνεται ραγδαία. Όταν οι παγκόσμιες συμπεριφορές των καταναλωτών στον τομέα των χρηματοοικονομικών μετατοπίζονται, πληρώνεσαι εάν δείξεις προσοχή. Χρόνια τώρα τα μετρητά έχουν όλο και λιγότερη χρηστική αξία. Υπάρχουν χώρες του πλανήτη που το χρήμα, σαν μετρητό, σαν αυτό καθ' αυτό χαρτονόμισμα, έχει εξαφανιστεί. Όπως για παράδειγμα, είναι εδώ η Σουηδία. Μπορεί η Ελλάδα να μην είναι με αυτές τις χώρες, όμως εμείς πρέπει να κοιτάξουμε την γενικότερη εικόνα της αγοράς. Για χρόνια τώρα, τα μετρητά έχουν γίνει κάτι που χειριζόμαστε όλο και λιγότερο, δίνοντας έμφαση στη σημασία των εταιριών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, fintech δηλαδή, finance και technology. Όπως η PayPal, και Square. Όταν ξεκίνησε το eBay και η PayPal το 2015 είχε 181 εκατομμύρια λογαριασμούς και έφτασε μέχρι το 2020 σε μια πενταετία ουσιαστικά τους 377 εκατομμύρια λογαριασμούς. Υπερδιπλάστη δηλαδή σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, δείχνοντας ξεκάθαρα το προς τα που κυμαίνεται η αγορά. Και περίπου 16% ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, δηλαδή compound annual growth. CAGR. Αυτή η ταχεία ανάπτυξη αντικατοπτρίζει πλήρως την τάση που έχουμε ήδη σημειώσει και καταδεικνύει τη θέση της PayPal ως κορυφαίο fintech προϊόν, ως κορυφαία fintech εταιρεία. Η αύξηση των πελατών της PayPal δεν έχει τελειώσει εδώ. Μακροχρόνια, μέχρι το 2025, η εταιρεία αναμένει να έχει παραπάνω από 750 εκατομμύρια ενεργούς λογαριασμούς. Πάλι διπλάσει από ό,τι είναι σήμερα. Και μεγάλο μέρος αυτής της ανάπτυξης θα προέλθει από διεθνείς αγορές. Γιατί αυτή τη στιγμή ο υπόλοιπος πλανήτης είναι αρκετά πίσω. Και μην πάμε πολύ μακριά, δεν μιλάμε για χώρες ας πούμε της Αφρικής, μιλάμε για χώρες ακόμα και της Ευρώπης, όπως είναι τα Βαλκάνια και συγκεκριμένα η Ελλάδα, όπου το μετρητό χρήμα ζει και βασιλεύει. Για να εκμεταλλευτεί τις διεθνείς ευκαιρίες, η εταιρεία έχει σφυλατίσει βασικές συνεργασίες με εταιρείες όπως είναι η Mercado Libre, κάτι σαν την Amazon στην Λατινική Αμερική, και η γνωστή πια σε όλους μας λόγω του Euro, αφού ήταν επίσημος χορηγός, η Alipay της Ant Group, βλέπε Alibaba, δεν το έξω από μένα, η οποία προσφέρει στην PayPal πρόσβαση στις αγορές της Ασίας και κυρίως της Κίνας. Στόχος της PayPal είναι οι πελάτες της να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της PayPal ολοένα και παραπάνω. Ολοένα και περισσότερο. Και έχει πολλούς τρόπους ώστε να κερδίσει μελλοντικά, όταν ίσως μπουν και άλλοι παίκτες στο παιχνίδι, την αφοσίωση του καταναλωτικού κοινού. Εκεί βασίζεται και το γεγονός που επιτρέπει πια και θα βάλει και άλλες υπηρεσίες στο μέλλον, συναλλαγές κρυπτονομισμάτων αλλά και συναλλαγές για χρηματιστηριακές επενδύσεις. Με άλλα λόγια, θα μπορείς να αγοράσεις και να πουλάς τις συμμετοχές σου μέσω της πλατφόρμας της PayPal. Από τις περιορισμένες υπηρεσίες κρυπτο που προσφέρει ήδη, σημειώθηκε μια αύξηση κατά 50%
Η PayPal σχεδιάζει επίσης να ξεκινήσει νέες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η διαπραγμάτευση μετοχών μέσω της πλατφόρμας της. Ακόμα και πληρωμές λογαριασμών θα κάνεις μέσα από την PayPal, προσελκύοντας ακόμα περισσότερους χρήστες στο μέλλον. Στις 15 έως το 2020, τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν από 10 δισεκατομμύρια σε 21 δισεκατομμύρια. Με άλλα λόγια, υπερδιπλασιασμός των εσόδων της. Στην επόμενη πενταετία, από το 2020 έως το 2025, η εταιρεία αναμένει να υπερδιπλασιάσει πάλι τα έσοδά της, φτάνοντας συνολικά τα 50 κάτι δισεκατομμύρια δολάρια. CAGR, δηλαδή ένα Compound Annual Growth, παραπάνω από 20%, το οποίο είναι τρομερό. Και για όσους τηλεθεατές μου είναι άπιστοι θωμάδες και πιστεύουν ότι δεν μπορεί να υπερδιπλασιάζεται μια εταιρεία τόσο μεγάλη κάθε 5 χρόνια, σκεφτείτε απλά το πόσο μικρή είναι η PayPal και το πόσο ακόμα έχει μπροστά της χώρο για να μεγαλώσει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, σκέψου πόσος μικρός ο όγκος συναλλαγών που έχει στην κατοχή της αυτή τη στιγμή η PayPal. Το 2020 η εταιρεία είχε συνολικό όγκο πληρωμών, TPV δηλαδή, 936 δισεκατομμύρια δολάρια. Σχεδόν 1/3. Και ναι, λέω ότι είναι μικρό. Πώς γίνεται αυτό? Σύγκρινε απλά τι κάνει γίγαντες του χώρου, όπως είναι η Mastercard για παράδειγμα, η οποία είχε 6,3 τρισεκατομμύρια με ταφ 3 εκατομμύρια δολάρια ακαθάριστο όγκο συναλλαγών. Οπότε συγκριτικά αυτά τα δύο, η PayPal είναι ακόμα πάρα πολύ μικρή, ένα νιάνιαρο και έχει πολύ χώρο για να μεγαλώσει στα χεράκια μας. Και θες και να κερασάκεις την τούρτα? Αυτά τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα το 2025 που αναμένει η εταιρεία δεν είναι από κέρδη που θα έρθουν από εταιρείες που κάνει εξαγορά η PayPal. Είναι από κέρδη από έσοδα που θα προσφέρει ο ίδιος ο πυρήνας της PayPal. Η PayPal, όπως έχει αποδείξει ιστορικά και όπως έχει και στόχο να κάνει μελλοντικά, είναι μια εταιρεία που κοιτάει συνεχώς πώς θα αγοράσει τις ίδιες τις συμμετοχές, πώς θα κάνει buybacks. Και αυτά τα buybacks είναι προς όφελος εσένα, εμένα και της ίδιας εταιρείας. Σκοπεύει λοιπόν να συνεχίσει 30 έως 40%, που είναι πάρα πολύ και πάλι, του μελλοντικού της free cash flow να το επενδύει σε buybacks. Δηλαδή να αγοράζει με χρήματα που έρχονται πίσω στο ταμείο της, να αγοράζει τις ίδιες τις συμμετοχές. Ήθελα από εσάς ένα like. Ευχαριστούμε τη Freedom 24 και σήμερα που ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε το χορηγό μας και με το link που θα βρεις από κάτω στην περιγραφή. Πας στη Freedom 24, κερδίζεις μια μετοχή έως 600 δολάρια και ένα μήνα ολόκληρο δωρεάν συναλλαγών. Αυτή ήταν η μετοχή μας για σήμερα. Αυτό ήταν το Nick Peek. Εγώ είμαι ο Νίκος, εσύ είσαι ο φοβερός και τα λέμε στο επόμενο.